Φανταστείτε πόσο αλλιώτικος θα ήταν ο κόσμος σήμερα αν έλειπε η Ελλάδα από το χάρτη. Σε αυτή τη γη γεννήθηκαν και περπάτησαν άνθρωποι που άλλαξαν τον κόσμο. Σε αυτή τη γη το φως είναι αλλιώς. Σε αυτή τη γη το πνεύμα εξυψώνεται, δημιουργεί και η ψυχή χορταίνει. Αυτή η γη είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μου. Όσο το καλοκαίρι προχωρά και η θερμοκρασία ανεβαίνει, η ψυχή και το σώμα αναζητούν τα δροσερά νερά της θάλασσας και ταξίδια στον Αφρό και την Αλμύρα. Ένα τέτοιο ταξίδι ετοίμασα για σας αυτό το Σαββατοκύριακο. Ένα ταξίδι στα βόρεια Δωδεκάνησα, σε δύο νησιά με ξεχωριστή σφραγίδα και ιδιαίτερη άβρα. Πάμε λοιπόν για μια βόλτα στους Λιψούς και την Κάλυμνο. Ρίξαμε άγκυρα στους μικροσκοπικούς Λιψούς που οι κάτοικοι του νησιού υπόσχονται ότι δεν θα σας λείψει τίποτα. Και κυριολεκτούν. Μόλις πατήσεις το πόδι σου στο νησί, είναι σαν να μπαίνεις ξαφνικά σε μια άλλη διάθεση. Ο χρόνος δεν έχει σημασία. Η ατμόσφαιρα είναι γαλήνια και οι άνθρωποι σε υποδέχονται σαν φίλο. Αυτό το σκηνικό θα εξερευνήσω σήμερα μαζί με μια γυναίκα που είναι απολαυστική σε ό,τι και αν κάνει. Ένα κορίτσι που πάντα απολαμβάνω το χρόνο που περνάω μαζί της. Την Μπέτη Μαγκύρα. Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή. Πριν συγγνώμη το χορτάς... για το μονοδέντρι, πώς πάμε. Το μονοδέντρι, μισό λεπτό, κοπελιά, μισό λεπτό. Δέσποινα. Τέτοι. Στάσου, κατεβαίνω. Δεν έχω πλύνει και την αυλή. Ναι, αυτό ήτανε. Η αυλή. Καλά ρε Μπέτη. Καλά ρε Μπέτη. Τι κάνει μια θρακιώτισσα, πες μου στους Λιψούς. Εντύπωση. Κάτσε να σου φέρω και λίγη μια μποκαμβίλια να βάλεις το αυτή. Πότε ήρθες, παιδάκι μου. Καλέ εδώ. Θα γίνω επίτιμη δημότησα σε λίγο. Α, η αρχόντισσα των Λιψών σου λέει, ναι. Α, και θα με πας και στο μονοδέντρι. Παντού θα σε πάω, κουκλώ. Εγώ που θα σε πάω. Εγώ θα σε πω, αφού ήρθες και με βρήκες εσύ. Σωστό και αυτό, καλά. Θα σε γυρίσω με τα τρεχαντήρια, παντού θα πάμε. Α, ωραία, να θα πάρω περάσουμε. Την καπελαδούρα μου και έρχομαι. Α, και καπελαδούρα. Και αντιλιακό, Μπέτη, μην ξεχάσεις. Ναι, ναι. Το μονοδέντρι θα πρέπει να περιμένει, γιατί το λιμανάκι των Λιψών θα μας κρατήσει κοντά του. Πολύχρωμες ξύλινες βάρκες, παραδοσιακά τρεχαντήρια, σαν αυτά που σπάνια ναυπηγούνται πια. Εδώ στο νησί έχεις την αίσθηση πως ο χρόνος έχει σταματήσει. Η αλήθεια βέβαια είναι πως εμείς είμαστε αυτοί που τρέχουμε και εδώ στο νησί επανέρχεσαι σε μια φυσιολογική ταχύτητα. Έφερες εδώ. Εσείς στην Ξάνθη είχατε τρεχαντήρια. Δεν είχαμε τρεχαντήρια. Εμείς είχαμε και σε έφερα έτσι στους Λιψούς να τα δεις από κοντά. Μη σε πήγαινα στην Καβάλα. Κοντινή βόλτα. Ήθελα στους Λιψούς να δεις εδώ τα τρεχαντήρια και να δεις εδώ τι κάνει ο φίλος μας ο Σαράντι. Σαράντι, τι κάνεις εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή νετέρουμε τα παραγάντια. Τι κάνουμε. Τα νετέρουμε το λέμε εμείς οι ψαράντες. Νετέρουμε. Ναι, δηλαδή όταν τα ανεβάζουμε, τα ρίχνουμε εδώ μέσα για πιο γρήγορα όλα και τα αγκίστρια. Και μετά το κάνουμε αυτό και καρφώνουμε τα αγκίστρια εδώ πάνω. Ναι. Ώστε όταν το ρίχνουμε στη θάλασσα για να μην μπερδεύει. Μάλιστα. Μετά το δολώνεις και το ρίχνεις στη θάλασσα. Αυτό κάθε μέρα το κάνεις. Κάθε μέρα. Σαράντι από εδώ είσαι. Από εδώ, Λιψούς. Γέννημα θρέμα, ε. Ναι. Έχεις φύγει ποτέ από το νησί από εδώ. Όχι.
Μόνο για φαντάρος και αυτά, τίποτα άλλο. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 26. Και ούτε θες να φύγεις από το τρεχαντήρι σου? Όχι, 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 όχι. Με τίποτα? Με τίποτα. Πιο καλά εδώ στο νησί. Αυτό γενικότερα είναι μια φιλοσοφία όλων εδώ πέρα των κατοίκων του νησιού ή είναι δική σου? Όχι δική μου μόνο. Τα πιο πολλά παιδιά αυτό τους αρέσει εδώ στο νησί. Τόσο μαγικά είναι εδώ στο νησί. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Παιδιά έχεις? Ναι, έχω ένα αγοράκι. Να σου ζήσει. Να είστε καλά. Και πάει εδώ σχολείο? Όχι, ακόμα είναι μικρός, δεν πάει σχολείο. Αλλά εδώ θα πάει σχολείο, ναι. Έχει και νηπιαγωγείο. Είναι... και δημοτικό. Α, τα πάντα έχει. Ναι, και λύκειο, γυμνάσιο λύκειο. Τέλεια. Ναι, είναι πολύ ωραία. Και να σου πω, Σαράντη, γιατί γύρω-γύρω βλέπουμε μόνο ξύλινα καΐκια. Ναι. Γιατί τα προτιμάτε εδώ, στους Γιατί λειψούς? Είναι πιο καλά στο ψάρεμα, μας βοηθάνε πιο πολύ στη δουλειά. Πώς γίνεται αυτό? Είναι πιο βαριά από τα πλαστικά και είναι πιο βοηθητικά όταν ψαρεύεις, όταν έχει αέρα, δεν το παίρνει εύκολα ο αέρας. Και τι βγάζεις, τι ψάρια βγάζεις? Βγάζουμε τσιπούρες, καμία συναγρίδα, φαγκριά, διάφορα ψαριά έχει το νησί, εντάξει, αλλά... δεν είναι και τόσο πολλά. Εντάξει, μεροκάματο όμως κάνουμε. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε. Δίνετε ψάρια σε άλλα νησιά? Ναι, εμείς στέλνουμε στην Πάτμο. Α, εσείς στέλνετε στην Πάτμο? Στην Πάτμο και από εκεί από Πάτμο πάνε Αθήνα, Κρήτη. Ωραία, Σαράντη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η Λειψή είναι ένα νησάκι με έκταση μόλις 16 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που περικλείονται από 35 χιλιόμετρα υπέροχων ακτών. Όταν θέλεις να κάνεις τη διαφορά όμως, ούτε η έκταση ούτε η γεωγραφία παίζουν ρόλο. Η Λειψή το αποδεικνύουν περίτρανα, καθώς καταγράφουν πολλές πρωτιές. Δήμαρχε, πώς γίνεται ανάμεσα σε όλα τα νησιά της Ελλάδας η Λειψή, που είναι ένα τόσο δα μικρό νησάκι, να έχει τόσες σπουδαίες πρωτιές? Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί είμαστε ο πρώτος δήμος της χώρας σε γεννήσεις και ενδεικτικό είναι ότι την επόμενη χρονιά θα έχουμε στο νήπιο και στο προνήπιο 20 μαθητές. Τηλεόραση πιάνετε εδώ? Παίζει κανάλια. Παίζει λάζεται. Το ρόλο του και αυτό, που και που τη χάνουμε. Α, είδες ρε Μπέτη, είδες, μάλιστα. Και βέβαια και για το προφανές, μας αρέσει και η διαδικασία. Και πολύ ερωτικοί άνθρωποι λοιπόν εδώ στους Λειψούς. Η δεύτερη πρωτιά, πολύ σημαντική, είναι στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Αυτό είναι που έχουμε ακούσει με την Μπέτη και θέλουμε. Εμείς εφαρμόζουμε ένα σύστημα διαλογής στην πηγή, το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι υποχρεωτικό για όλους, γιατί δεν έχουμε κάδους. Μέσα σε κάθε σπίτι ή σε κάθε τουριστικό κατάλημα υπάρχουν 4 διαφορετικοί κάδοι για τα ανακυκλώσιμα και ένα για τα σύμμικτα. Κάθε φορά λοιπόν που χρησιμοποιεί μια συσκευασία κάποιος και θέλει να την πετάξει, τη διαχωρίζει στα 4 ρεύματα. Γυαλί, χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο. Και το κάνουν όλοι αυτοί εδώ? Το κάνουν όλοι υποχρεωτικά. Όλοι. Είναι το brand. Και οι τουρίστες που έρχονται και αυτοί? Οι τουρίστες το κάνουν ακόμα πιο φανατικά γιατί είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι. Όταν κάποιος δεν τηρεί τους κανόνες, υπάρχουν κυρώσεις? Κυρώσεις με την κυριολεκτική έννοια του όρου δεν υπάρχουν, όμως δεν παίρνουμε τα ανακυκλώσιμα. Του τα αφήνουμε στην αυλή. Οπότε αναγκάζεται να τα διαχωρίσει καλύτερα την άλλη μέρα για να τα πάρουμε. Μπράβο. Πολλές πρωτιές λοιπόν η Λειψή, ε. Θα έλεγε κανείς λοιπόν ότι είστε το πιο καθαρό μέρος της Ελλάδας εδώ πέρα. Χωρίς κάδους εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει ούτε νησί, ούτε πόλη, ούτε χωριό, τίποτα. Νομίζω ότι το ότι δεν υπάρχουν κάδοι είναι το μυστικό και η συνταγή της επιτυχίας για το ότι είναι ένα από τα πλέον καθαρά νησιά του Αιγαίου. Και έχω και μία απορία, Δήμαρχε. Πώς γίνεται εδώ, στα Δωδεκάνησα που είμαστε, στους Λειψούς, να έχουν χρώμα κυκλαδίτικο, θα μας τρελάνετε? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κανονικά στα περισσότερα νησιά, όπως θα δείτε έτσι παρακάτω πιο νότια, υπάρχουν όλα τα χρώματα και τα σπίτια είναι βαμμένα κίτρινα, κόκκινα, μπλε κτλ. Όμως νομίζω ότι εδώ είμαστε λίγο επηρεασμένοι από τις Κυκλάδες. Και λόγω εγκύτητας, έτσι είμαστε κοντά προς την Αμοργό, προς τα νησιά των Κυκλάδων. Και χαρακτηριστικό είναι ότι σχεδόν όλα έχουν αυτή την μπορντούρα γύρω από τα παράθυρα, η οποία είναι στις 3 βασικές αποχρώσεις, καφέ, πράσινο και μπλε. Και βεβαίως τα σπίτια είναι όλα άσπρα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Και να συνεχίσετε να έχετε και άλλες πρωτιές στους Λειψούς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν κάτι θα βρεις άφθονο εδώ, είναι φυσικά τα ψάρια και τα θαλασσινά. Ο Μανώλης παίρνει έμπνευση από την εξαιρετική πρώτη ύλη για πιάτα κλασικά, αλλά και περίτεχνα.
Μανολιό, τι θα φάμε σήμερα? Θα φτιάξουμε καλαμάρι γεμιστό με κρυθαρότο γαρίδας. Oh. Το οποίο θα το σοτάρουμε και μαζί με κυδόνια και μύδια και θα το σερβίρουμε αχνιστό με κρασί και λεμόνι. Τι ωραία που ακούγονται όλα αυτά που είπες. Στη θάλασσα είμαστε, στο Αιγαίο είμαστε, στο νησί είμαστε, οπότε είναι λογικό. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκίνα, Μανώλη. Okay. Αρχικά ξεκινάμε με ελαιόλαδο. Μέτρια ποσότητα. Μέτρια ποσότητα, μα λες, μία κουταλιά της σούπας, σας υποθέσω. Ναι, ναι, ναι. Μία κουταλιά της σούπας κρεμμυδάκι. Ξέρω, ναι. Ξέρω. Βάζουμε τη γαρίδα. Πόση γαρίδα είναι αυτή? Είναι δύο γαρίδες αυτές. Ψιλοκομμένες. Ψιλοκομμένες, ακριβώς. Ωραία. Προσθέτουμε λίγο πράσο. Περίπου μία κουταλιά. Μία κουταλιά. Θα αφήσουμε και λίγο μετά για να κάνουμε τα αχνιστά. Και λίγο πιπεριά ψιλοκομμένη. Κόκκινη. Ναι, για να δώσει γεύση. Όλα από μία κουταλιά τη σούπα θα βάζεις περίπου, μέσα. Ναι, περίπου. Επειδή έχει να γεμίσει ένα καλαμάρι, επειδή, γι' αυτό ναι, έτσι. Μόνο, να γίνει ναι. Τώρα για ένα καλαμάρι. Είναι για ένα καλαμάρι αυτό φτιάχνουμε. Okay. Και σοτάρουμε λοιπόν. Μόλις ξεκινήσει και τσιγαρίζει σωστά. Ναι. Σιγά, θα προσθέσουμε λίγο σκορδάκι. Πόσο σκόρδο έβαλε μέσα? Μισή σκελίδα σκόρδο. Μάλιστα. Και αυτή είναι πολυτοποιημένη. Πολύ ωραία. Τα σοτάρουμε λοιπόν όλα αυτά μαζί. Το σβήνουμε με ούζο. Ούζο, όχι ναι. Ρακί, δηλαδή. Όχι, ούζο, ένα σφινάκι. Ένα σφινάκι ούζο, ακριβώς. Το επόμενο που θα ρίξουμε είναι ζωμός. Τι ζωμός? Είναι ζωμός θαλασσινών. Α, θαλασσινών. Ναι. Αν όχι ζωμό θαλασσινών για τις νοικοκυρές, μπορούν να ρίξουν ζωμό λαχανικών. Λαχανικών, ναι. Σωστά. Λοιπόν, ρίχνουμε ζωμό λαχανικών. Πόσο περίπου ζωμός είναι αυτό? Ρίχνουμε 250 γραμμάρια. Βεβαίως. Και μετά ρίχνουμε το κρυθαράκι μας. Πόσο κρυθαράκι ρίχνουμε σε αυτή τη δασολογία? Ρίξαμε 3 κουταλιές της σούπας. Ίσα για να γεμίσουμε ένα καλαμάρι. Φυσικά. Αυτό το ένα καλαμάρι είναι για ένα άτομο ή για δύο? Για ένα. Για ένα. Α, για ένα. Και βέβαια. Ωραία, δηλαδή εγώ άμα θέλω και έχω τραπέζι για 4 άτομα, τετραπλασιάζω τη δοσολογία. Ακριβώς. Αλάτι, μία πρέζα ναι, και ναι. Μισή, μία και ναι. Μισή για την ακρίβεια. Και πιπεράκι, άλλο τόσο. Και το επόμενο που ρίχνουμε είναι κουρκουμά. Α, και κουρκουμά, βάζεις μέσα, Γιατί βάζουμε κουρκουμά, γιατί είναι... Το χρώμα. Όχι μόνο το χρώμα. Ο κουρκουμάς αναδεικνύει τα θαλασσινά. Τους δίνει περισσότερη ένταση και δεν σκοτώνει τη γεύση τους. Τι λες, το ξέρεις ότι είναι και πολύ, πάρα πολύ υγιεινός ναι, ο κουρκουμάς. Ναι, α, και γι' αυτό και το έχω εντάξει γενικά στην κουζίνα μου. Μπράβο, ρε Μανώλη. Είναι πολύ σημαντικό ο κουρκουμάς. Λοιπόν, του βάζουμε περίπου μία μισή κουταλιά του γλυκού. Ναι. Έτσι, ήρθε για να πάρει χρώμα. Μάλιστα. Τι ωραίο χρώμα. Mm-hmm. Το κρυθαράκι μας τώρα έχει πει το ζωμό του. Ναι. Πες μου κάτι, άμα το βάλω εγώ έτσι και με το δοντάκι μου το δοκιμάσω, είναι έτοιμο, έτοιμο πρέπει το... Πρέπει να είναι μισό έτοιμο. Α, μισό έτοιμο. Αλντέντε. Αλντέντε, ναι, μάλιστα. Γιατί θα χρειαστεί να μαγειρευτεί και λίγη ώρα με το τηγάνι με το καλαμάρι και να μην το φάμε και είναι λασπωμένο. Λασπώς εντελώς, ωραία. Τέλει. Το επόμενο που κάνουμε είναι να γεμίσουμε το καλαμάρι μας. Μάλιστα. Γεμίζουμε το καλαμάρι μας, τη βάζουμε όσο πιο πολύ μπορούμε γαρίδα. Για να δω πόσο το γέμισες. Το γεμίσαμε και αφήσαμε και λίγο χώρο. Βάζουμε το κεφάλι, το τσουλούφι του μπροστά. Α, το βάλεις όλο μέσα. Σχεδόν όλο. Ναι. Σχεδόν όλο. Το περνάμε από τη μία ναι. Και μετά το περνάμε και την άλλη να μαζεύσει. Τσακ. Και το κάνουμε ένα φιουγκάκι. Μάλιστα. Χοντρή εδώ το γλυφίδα, βέβαια. Ναι, χοντρή. Ακριβώς. Ναι. Αφού γεμίσαμε το καλαμάρι, λοιπόν, προσθέτουμε ελαιόλαδο. Άλλες 2 κουταλιές της σούπας. Να κάψει το λάδι. Να κάψει πρέπει. Λίγο, ναι, για να μπορέσει να το σοτάρουμε. Το σοτάραμε λοιπόν και από τις δύο πλευρές. Ακριβώς. Κρεμμυδάκι. Πόσο κρεμμυδάκι έβαλες μέσα? Ρίξαμε μία κουταλιά της σούπας κρεμμύδι πάλι. Ναι. Και μία κουταλιά της σούπας πράσο. Φρέσκα μύδια και κυδόνια. Βάζουμε όσα θυμούμε. Σίγουρα τώρα εντάξει είναι ελαφρύ φαγητό το μύδι και το κυδόνι. Τώρα για μια μερίδα για μια μερίδα θα βάλουμε αυτά, περίπου στα 4 μύδια και 3-4 κυδόνια για να μπορεί να το ευχαριστηθεί ο άλλος. Σωστά. Έτσι, εμείς βάλαμε λίγα παραπάνω. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία, ανοίξανε τα όστρακά μας, βλέπω. Ακριβώς, όλα. Και τώρα. Σβήνουμε με κρασί λευκό. Πόσο κρασάκι? Ρίχνουμε γύρω στα 200 ml. Συνεχίζουμε ακόμα πάλι με λίγο ζωμό ή θαλασσινών ή λαχανικών, όπως είπαμε πριν. Λαχανικών, ναι. Πάλι και εδώ περίπου στα 200, ναι. Περίπου. Το επόμενο που ρίχνουμε είναι αλάτι. Ναι, ναι. Δύο πρέζες. Πιπεράκι. Πιπεράκι. Και λίγο φρέσκια ντομάτα. 2 κουταλιές της σούπας. Φρέσκος μαϊντανός. Έτοιμο, Ναι, έτοιμότατο. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο τώρα. Αυτό το σβήνουμε, μπράβο. Αυτό που του κάνουμε τώρα είναι να του ρίξουμε λίγο λεμόνι φρέσκο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και τώρα σερβίρουμε.
Το πρώτο που βάζουμε είναι το καλαμάρι. Ναι, ναι, ναι. Και μετά μοιράζουμε τα όστρακα. Καλό. Απλό, αλλά νησιώτικο, φρέσκο, θαλασσινό, όλα τα καλά. Και με το κουταλάκι λίγο ζουμάκι, και είναι φανταστικό. Είναι καταπληκτικό. Μπράβο σου, ρε Μανώλη. Μπράβο. Παραλίες με άμμο και παραλίες με βότσαλο. Πράσινα και τυρκουάζ νερά και αρμυρίκια για σκιά. 6 βραχονισίδες με θαλάσσιες σπηλιές για εξερεύνηση. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Λειψή είναι το νησί Ογυγεία. Το νησί της νύμφης Καλυψούς. Εκεί όπου βρέθηκε ως ναυαγός ο Οδυσσέας γυρνώντας από την Τρία και έμεινε 7 χρόνια. Τώρα καταλαβαίνω το γιατί. Εδώ, Μπέτη μου, μπορείς να κάτσεις 7 χρόνια, όσο και ο Οδυσσέας. Κάτσε εδώ, Οδυσσέας. Εδώ τον έκρυβε η Καλυψό. Εσύ θα ήσουν η Καλυψό. Εγώ. Εσύ. Που τον πλάνεψα, η πλανέφτρα. Εσύ τον εχμαλώτησες και είσαι η μετενσάρκωσή της. Γι' αυτό ήρθαμε στους Λειψούς. Καλά το κατάλαβα, λοιπόν. Έτσι. Καλά, δεν είναι τρομερές οι παραλίες στους Λειψούς. Τα νερά είναι φανταστικά. Ότι όπου έχουμε πάει, σε όποια παραλία, αδιανόητα νερά. Ναι. Και με βότσαλο και με άμμο, έχει ό,τι παραλία θέλεις. Πεντακάθαρα, καταπράσινα. Τι ωραία. Τώρα καταλαβαίνω γιατί γίνεται εδώ χαμός το καλοκαίρι. Για πολύ εκλεκτούς, Ναι. Για αυτούς που ξέρουν. Και πιο ψαγμένους και αυτούς που επιζητούν και λίγο την ηρεμία. Ναι. Όχι πολύ κόσμο και πολύ συνωστισμό. Είναι ωραία εδώ. Αν θες να γαλινέψεις πραγματικά, είναι φανταστικά. Και έρχονται, λέει, πάρα πολλοί Ιταλοί στο νησί. Ναι, έτσι μας λέγανε. Mm. Έχουν πάρει σπίτια, έρχονται εδώ κάθε καλοκαίρι. Παρόλο που δεν είναι κοντά στην Αθήνα, τους αρέσει πάρα πολύ σαν Ναι, γιατί είναι ένα παρθένο νησί, πραγματικά. Φαντάζομαι, πριν γίνεις μαμά, οι διακοπές σου είχαν άλλο χαρακτήρα. Την ώρα που αποκτάς παιδιά, αρχίζεις και ψάχνεις. Έχει νοσοκομείο, έχει γιατρό. Πιοβολικές παραλίες, χωρίς πέτρες, με άμμο για να παίζουμε τα κουβαδάκια, πιο προσβάσιμο. Τουαλέτες για τα παιδάκια. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο κοιτούσαμε να πηγαίνουμε και σε ένα άλλο προορισμό. Και αυτό το θέλω και τώρα. Mm. Απλά δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνεις με δύο παιδιά. Γιατί πάντα κοιτάς αυτά που λες εσύ. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλά που έχεις αυτή την εκπομπή και εγώ σε τέτοια μέρα. Λέγεται Παναγία του Χάρου, γιατί όπως θα δείτε, κρατάει αντί το Χριστό ως βρέφος, το κρατάει πάνω στο Σταυρό. Γιατί ονομάζεται Φωκιανό αυτό το συγκεκριμένο σταφύλι? Η συγκεκριμένη ποικιλία κατάγεται από τη Φώκια της Ιταλίας. Πίνανε λίγο το πρωί και ήταν αρκετό. Και τους έφτανε το βράδυ. Ήταν αρκετό, ναι. Έλα, στην υγειά μας. Άντε, υγειά μας. Οι Λειψοί έχουν κατοικηθεί από τα προϊστορικά χρόνια. Το 1088 ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός παραχωρεί με χρυσόβουλο στο μοναχό Χριστόδουλο την Πάτμο και τα γύρω νησιά, ανάμεσά τους και τους Λειψούς. Για 6 περίπου αιώνες το νησί λειτουργεί ως αγρόκτημα και βοσκοτόπι της Μονής. Αυτοί οι δεσμοί μένουν ακόμη άρρηκτοι. Στη Μονή της Πάτμου υπάγεται και μία από τις πιο περίεργες Παναγίες του Αιγαίου, η περίφημη Παναγιά του Χάρου. Πάτερ Γεώργη, εμείς και οι δύο εδώ πέρα ονομαζόμαστε, βαφτιστήκαμε δέσποινες και γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο. Εδώ στους Λειψούς η Παναγία σας λέγεται Παναγιά του Χάρου. Ναι.
θα μας εξηγήσετε γιατί και γιατί τη γιορτάζετε στις 23 Αυγούστου, που είναι πολύ μεγάλη γιορτή εδώ για το νησί. Λέγεται Παναγία του Χάρου, γιατί όπως θα δείτε, κρατάει αντί το Χριστό ως βρέφος, το κρατάει πάνω στο Σταυρό. Γιορτάζει τώρα στις 23 Αυγούστου στα 9 μέρα της Παναγίας. Ναι. Α, μάλιστα. Και είναι πολύ θαυματουργή αυτή η εικόνα. Είναι πολύ θαυματουργή. Το 1943 συγκεκριμένα, μία νεαρή κοπέλα από εδώ, από το νησί, αφιέρωσε πάνω στην εικόνα λευκούς κρίνους και τους άφησε πάνω στην εικόνα. Γύρω στον Ιούλιο που ξαναήρθε να δει και να προσκυνήσει την εικόνα, βλέπει ότι αυτή η κρίνη, εφόσον είχαν ξεραθεί, άρχισαν και έβγαζαν πάλι ανθάκια, μπουμπουκάκια μικρά, τα οποία ολοκληρώθηκαν στις 23 Αυγούστου εκείνη την εποχή. Και από τότε μέχρι και σήμερα επαναλαμβάνεται το ίδιο θαύμα. Κάθε χρόνο. Απίστευτο. Κάθε χρόνο που γιορτάζετε εδώ έχει και πανηγύρι. Εμείς γύρω στις 22 του μηνός, παραμονή της Παναγίας, δηλαδή στα 9 μέρα της Παναγίας, γίνεται πανηγυρικός εσπερινός εδώ σε αυτό το ναό. Mm-hmm. Ξεκινάει μία πομπή από τον ενοριακό ναό κάτω στο λιμάνι που υπάρχει ο ναός, γιατί τη φιλοξενούμε εκεί την εικόνα κατά διαστήματα, επειδή εδώ βλέπετε είναι απόμερα, ας το πούμε, όπως το λέμε εμείς. Ερχόμαστε με τα πόδια μέχρι εδώ, το βράδυ γίνεται Θεία Λειτουργία και το πρωί επίσης, ξανά Θεία Λειτουργία, βέβαια με πλήθος κόσμου. Από τα γύρω νησιά, από όλη την Ελλάδα, από το εξωτερικό, έχει γίνει πασίγνωστη παντού, λόγω του θαύματος αυτού. Πάτερ, πότε χτίζεται αυτή η εκκλησία? Η εκκλησία αυτή χτίστηκε περίπου στο 1600. Μοναχοί από τη Μονή της Πάτμου ήρθαν εδώ στο νησί, έφτιαξαν αυτό εδώ το μοναστηράκι. Δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία μέχρι πόσα χρόνια έζησαν εδώ οι μοναχοί. Από τότε όμως μέχρι και σήμερα υπάρχει ο ναός. Δεν έχουν γίνει τίποτε επεμβάσεις, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε είναι γύρω στα 500 χρόνια περίπου. Η εικόνα πότε έρχεται εδώ? Το 1600 ήρθε η εικόνα. Α, τότε? Ναι, ναι. Με το που χτίστηκε η εκκλησία. Μπορούμε να περάσουμε μέσα? Βέβαια, φυσικά. Περάστε. Από την εκκλησία απλώνονται περιβόλια και αμπέλια. Η αμπελουργία στους λειψούς έχει βαθιά ιστορική παράδοση. Το γλυκό κρασί τους είναι φημισμένο, αφού κάποτε, επί ιταλικής κατοχής, έφτανε μέχρι το Βατικανό. Σήμερα αυτή η παράδοση επανέρχεται και ενισχύεται. Ο αμπελώνας των λειψών είναι μόλις 50 έως 70 στρέμματα, αλλά οι νέοι του νησιού στρέφουν το βλέμμα τους σε αυτή τη δραστηριότητα. Έμαθα ότι εδώ οι λειψοί έχουν πολλά χρόνια παράδοση στην αμπελουργία. Και αυτό το σταφύλι, ναι, λέγεται Φωκιανό. Και είναι η ποικιλία από εδώ, από τους, ναι, λειψούς. Ναι. Ωραία είναι οι αμπελώνες, ε. Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι για πολύ να παίζεις κυνηγητό. Εγώ... Είμαι την εκρύβες. Εγώ είμαι εξοικειωμένη στην Καβάλα, υπήρχαν πολλά μπέλια. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Γιατί ονομάζεται Φωκιανό αυτό το συγκεκριμένο σταφύλι? Η συγκεκριμένη ποικιλία κατάγεται από τη Φώκια της Ιταλίας. Κάποιος έφερε εδώ την ποικιλία, ναι, και επικράτησε στο νησί. Mm. Το κράτησαν με τα κοιντόπιοι και συνεχίζουμε εμείς την παράδοση. Είναι γλυκό? Είναι γλυκό για το λόγο ότι παλιότερα δεν υπήρχαν όργανα, ούτε κάποιο χημικό εδώ για να το κάνει ξηρό. Ήταν πολύ γλυκό το σταφύλι, οπότε το κρασί να γίνεται δυνατό και γλυκό. Mm. Πίνανε λίγο το πρωί και ήταν και αρκετό. Τους έφτανε μέχρι το βράδυ. Ήταν αρκετό, ναι. Το έχετε αλλάξει με τα χρόνια? Όχι, απλά το έχουμε κάνει λίγο πιο μαλακό, να το πω έτσι. Για να μπορεί να το πιει οποιοδήποτε. Ωραία, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, εγώ ευχαριστώ. Και στην υγεία σου. Από τώρα. Ναι. Δεν το μαζέψαν ακόμη, ο Ιούλιος δεν ήρθε. Θα πιούμε, δεν θα δοκιμάσουμε ένα κρασί τώρα, έτσι θα φύγουμε.
Ορίστε, Μπέτη μου, ήρθαμε εδώ στο Ινοποιείο του κυρίου Μανώλη. Σας καλωσορίζουμε. Καλώς σας βρήκαμε. Μας βάλει, Μπέτη μου, από το φωκιανό. Εννοείται, πήγαμε, είδαμε κάτω τα μπέλια, να μην το δοκιμάσουμε κιόλας. Βεβαίως. Για πείτε μας, κύριε Μανώλη, αυτό το κρασί πώς συνδέεται με το Βατικανό? Αυτό παλιά πήγαινε στο Βατικανό και από ό,τι λένε το χρησιμοποιήσαν για τη Θεία Κοινωνία. Ναι. Ναι. Φανταστικό. Καλό. Πάρα πολύ. Μπράβο. Και πόσες φιάλες παράγετε το χρόνο? Εμείς παράγουμε περίπου τη χρονιά 20 με 25.000. Δοκίμασε και από αυτό, δεν θες, ρε? Νόμιζα θα τσουγκρίσουμε. Μετά θα μας πεις. Α, ωραίο και το ροζέ. Και γίνονται και γιορτές κρασιού εδώ, κύριε Μανώλη, στο νησί. Καλοκαίρι, ναι. Είχε γίνεται χαμός στο πάρκο με τους τουρίστες. Ανεξάρτητα από τη γιορτή της Παναγιάς του Χάρου. Η γιορτή της Παναγιάς του Χάρου είναι το αποκορύφωμα που λέμε. Μάλιστα. Του καλοκαιριού. Την άλλη μέρα της Παναγίας, ναι, αρχινούσε ο τρίγος, θυμάμαι παλιά. Και ο καθένας, την άλλη μέρα της Παναγίας, πήγαινε στα μπέλια και μαζεύονταν στα φίλια τους. Κύριε Μανώλη, είναι πιο ωραία η ζωή με ένα ποτηράκι κρασί? Σίγουρα. Σίγουρα, ξεχνάς πολλά πράγματα. Έλα, στην υγειά μας. Να βάλω κι εγώ. Και θέλω να κλείσετε με την ωραία μαντινάδα που είπατε νωρίτερα. Α, μπάτη σχέση με μαντινάδα. Έπαθα γκάφα. Γιατί μοιάζεται κιόλα. Έφτασα πρώτα. Και μου λέει καλώς ήρθατε, κυρία Μαντή. Στο κύριο Μανώλη. Χίλια καλωσορίσματα, χίλια και δυο χιλιάδες. Στον κάμπο με τα λούλουδα και με τις πρασινάδες. Μήπως. Στο κορμέ του ξυλούρι. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάντα να μας επισκέφτετε. Γεια σας. Ένας και μοναδικός είναι ο οικισμός των Λειψών. Πτίστηκε από έναν κριτικό τον 17ο αιώνα πάνω στο λόφο και απλώνεται μέχρι το φυσικό λιμάνι του νησιού. Στο κέντρο του δεσπόζει ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Τα μικρά του στενά και τα προσεκτικά βαμμένα σε έντονα χρώματα πόρτες και παράθυρα τον κάνουν να μοιάζει με ζωγραφιά. Σε μια όμορφη αυλή μας περιμένει η Αλεξάνδρα για να μας δείξει την πιο παραδοσιακή συνταγή του νησιού, που δεν είναι ψάρι, αλλά κρέας. Κυρία Αλεξάνδρα, μας τι καλό θα μας φτιάξετε? Γεμιστό κατσικάκι, το παραδοσιακό του νησιού μας. Ωραία, πολύ ωραία. Θα σας παρακολουθήσουμε. Ναι, ναι. Ρίχνουμε το λάδι. Μισό φλιτζάνι? Ένα φλιτζάνι. Α, ένα φλιτζάνι. Ναι, ναι. Σοτάρουμε το σηκωτάκι. Το μπράζο, το σηκώτι. Το σηκώτι και μετά το κόβω κομματάκια. Και μετά το σοτάρετε. Ναι, μετά το σοτάρω, ναι. Δηλαδή αυτό το σηκωτάκι πόσο περίπου είναι, κυρία Αλεξάνδρα? Αυτό το σηκώτι πρέπει να είναι τώρα 600 γραμμάρια όλο μαζί. Ρωτάω γιατί, ναι, κάποιος μπορεί να μην θέλει να κάνει ένα ολόκληρο, ναι, κατσίκι γεμιστό, γι' αυτό. Ναι, ναι. Και μπορεί και με τον κιμά το ίδιο να κάνει, να κάνει τη γέμιση, ας πούμε. Όταν, βάλει σηκώτι. Όταν δεν του αρέσει το σηκώτι. Να βάλει μοσχαρίσιο, ναι, κιμά. Μοσχαρίσιο, ναι, ναι. Και αφού σοτάρουμε το σηκωτάκι, μετά τι κάνουμε? Μετά ρίχνουμε και το κρεμμύδι, να σοταριστεί και το κρεμμύδι. Ξερό και φρέσκο. Ξερό και φρέσκο, για, ναι, πείτε μας ποσότητες. 3 ξερά και 2 ματσάκια φρέσκο έχω βάλει. Α, θέλει. Ναι. Το βάζει το κρεμμύδι. Το βάζω κρεμμύδι. Ναι, το κρεμμύδι. Κρεμμύδι είναι... Το κατσικάκι αυτό πόσα κιλά είναι εκεί? Αυτό είναι 8 κιλά με τα πόδια και με τα χέρια του. Και τώρα ρίχνουμε μέσα το ριζάκι. Πόσα γραμμάρια είναι αυτό το κίτρινο ριζάκι, ε? Ναι, ναι, ναι. 600 γραμμάρια. 600 γραμμάρια, μάλιστα. Το σοτάρουμε λίγο και το ρύζι. Προσθέτω τα μυρωδικά. Πού είναι? Μισό ματσάκι δυόσμος είναι. Πιπέρι. Καμία κουταλιά του γλυκού. Ναι, ναι. Πιπέρι. Του γλυκού, ναι. Αυτό τι είναι? Κανέλα. Α, βάζετε κανέλα. Ναι, ναι. Κανένα κουταλάκι κανέλα επίσης, ναι, του γλυκού. Μια κουταλιά της σούπας αλάτι. Αλάτι, ναι. Αυτό είναι και ανάλογα το πόσο το θέλει κανείς ο καθένας, ε? Αλατισμένο. Ναι. Ρίχνουμε και 100 γραμμάρια κουκουνάρι, ανακατεύουμε και, ναι, προχωράμε στη ντομάτα. Πόσες ντομάτες έχουμε τρίψει, κυρία Αλεξάνδρα? 1 κιλό και 200 γραμμάρια. Μάλιστα. 1-200. Πάντα ντομάτα φρέσκια. Φρέσκια. Αυτή είναι η επιτυχία. Μάλιστα, μάλιστα. Όλη τη γέμιση μέσα θα τη βάλετε, κυρία Αλεξάνδρα. Όλη, όλη, ναι. Τώρα το σφραγίζουμε με τη σούβλα. Mm-hmm.
Για να μην βγει έξω η γέμιση. Για να μην βγει, ναι. Να μείνει μέσα. Για να μπορέσουμε να βάλουμε και την υπόλοιπη γέμιση. Μπράβο, Μπέτη. Τουλάχιστον αφού δεν τα κάνω εγώ, να βοηθάω. Κάτι είναι και αυτό. Και τώρα θα το μαριναρετε από πάνω. Ναι, θα το μαριναρω. Για πείτε μας αυτή η μαρινάδα, κυρία Αλεξάνδρα. Λοιπόν, πώς τη φτιάξατε. Μία κούπα λεμόνι, μία κούπα ελαιόλαδο, 4 κουταλιές μουστάρδα, ρίγανη, 4 σκελίδες σκόρδο και πιπέρι. Άρα όσο λεμόνι, τόσο λάδι, ε. Ναι, και αλείφουμε τώρα. Έτσι να το γυρίσουμε και από την άλλη. Μια χαρά. Αυτό όταν μείνει και στο ψυγείο ένα βράδυ, το είναι. Άρα μπορούμε να το κάνουμε από βραδύ. Βέβαια. Θα το αφήσουμε στο ψυγείο και το βάλουμε το πρωί στο φούρνο. Ναι, ναι. Έτσι κάνω εγώ. Και παίρνει το κρέας τη γεύση όλη. Ωραία. Ωραία. Και αυτό τώρα, αφού το αφήσουμε ένα βράδυ μέσα στο ψυγείο, ή σε πολύ δροσερό μέρος, ας πούμε, αν έχουμε. Ναι. Μετά το ψήνουμε για πόσες ώρες, στους πόσους βαθμούς. Θέλει χαμηλή φωτιά. Τώρα είναι ανάλογα με τα κιλά, έτσι. Ναι. Αυτό τώρα μπορεί και σε 3 ώρες να είναι έτοιμο. Έτοιμο, ε. Αλλά σε σιγανή φωτιά θέλει. Ναι. Όταν έχω χρόνο, το βάζω στους 100 βαθμούς. Ναι. Α, και το ψήνεται ώρες. Γίνεται, ναι, ώρες. Και γίνεται λουκούμι. Ναι. Στους 100 βαθμούς, δηλαδή, αυτό για πόση ώρα θα το ψήνατε, 5 ώρες. Ναι, ναι, σίγουρα. Ωραία. 5 ώρες. Και αυτό είναι το ψημένο, λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, αφού ψηθεί το κατσικάκι, στο τέλος το τραβάμε από το φούρνο και ρίχνουμε το κόκκινο κρασί. Α, και του δίνει αυτή. Πόσο κόκκινο κρασί βάζετε? Το κόκκινο ξηρό σύνος να είναι. Ένα φλιτζάνι, ας πούμε. Εγώ βάζω και παραπάνω. Και ένα και δύο φλιτζάνια. Σερβίρουμε τώρα. Σερβίρουμε, βέβαια. Τι, δεν θα δοκιμάσουμε? Το σοκό που κάναμε να το δοκιμάσουμε. Όπου το κρέας πως κόβεται έτσι εύκολα. Λουκούμι, ε? Λουκούμι. Λουκούμι. Γι' αυτό έχει. Παίζει ρόλο το να είναι σιγανή η φωτιά. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ, παιδιά, θα δοκιμάσω, σας το λέω. Έχει πυρνάκι. Βεβαίως. Έλα, Μπέτη, μου δοκίμασε. Για να δω. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νόστιμο, ε. Πες, γιατί θα στείλουμε στην Αθήνα πίσω, να πεις στον άντρα σου τι ωραία που σε ταΐσαμε εδώ πέρα. Δεν την αφήσω να μείνει στη γη, την πετρούλα σου. Όχι, όχι. Για να δοκιμάσω και από τη γέμιση. Καλά, η γέμιση είναι συμπλονιστική. Γεια στα χέρια σας, κυρία Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ. Μπράβο, κυρία Αλεξάνδρα. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μανώλη, εσύ από πόσο χρονών ξεκίνησες να μαθαίνεις βιολί? Η πρώτη απόπειρα ήταν γύρω στα 10, ήμουνα 10 ετών. Πήγαινες στην Πάτμο για να κάνεις μάθημα και γυρνούσες? Έφευγα Παρασκευή μεσημέρι, μία ώρα να πάω, μία ώρα μάθημα και μία ώρα να γυρίσω πίσω. Πω, πω. Και το έκανα 5 χρόνια αυτό. Πόσο ταιριάζουν τα νησιά και η Ελλάδα, ρε Μπέτη. Ναι. Ναι, παιδί μου. Έχεις τον αέρα, έτσι, τη τζάκι. Τον έχεις. Λίγο η μαντήλα, λίγο το λευκό το φόρεμα. Ναι, λίγο η κορμοστασιά και κοίταξε, το πρόσωπο. Εγκληματίζομαι στο περιβάλλον, δηλαδή αυτό το φόρεμα θα το πάρω στο νησί. Ναι. Μ' αρέσει να είμαι ταιριαστή στο περιβάλλοντα φόρο. Παιδί μου, όχι, μα είναι και ο αέρας που φέρεις. Θέατρο θες να ξανακάνεις, φαντάζομαι, δεν θες? Κοίταξε να δεις, θα ήθελα πολύ να ξανακάνω θέατρο, αλλά musical νομίζω ότι μου ταιριάζει περισσότερο. Δεν ξέρω αν θα έμπαινα από τη διαδικασία να παίξω πρόσα, ένα απλό δηλαδή θεατρικό ή ένα δραματικό ρόλο. Δεν σε ιντριγκάρει αυτό? Έτσι για να αισθάνομαι και λίγο πιο. Δεν έχω πρόβλημα. Κοίταξε να δεις.
Είναι και τι θα μου βγει και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί όταν ήμουν μικρότερη, έλεγα θέατρο δεν θα κάνω ποτέ. Ας πούμε, έβλεπα πόσο δύσκολο είναι, τι πειθαρχία χρειάζεται. Και δεν πίστευα ότι θα, ποτέ στη ζωή μου θα κάνω εγώ θέατρο. Και να που έφτασε η στιγμή και κάναμε το Μαμά Μία, ή έκανα το πριν το χάραμα με του Ρέπα Παπαθανασίου το Μελόδραμα. Mm-hmm. Και εκεί ήταν πολύ δύσκολο, γιατί έπαιξα Μελόδραμα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Και πρώτη φορά στο θέατρο κιόλα. Πολύ δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι το musical είναι πιο κοντά σε μένα. Είμαι πιο, ξέρεις. Ναι, ναι, ξέρω, παιδί μου, δεν κρατιέσαι. Δεν κρατιέσαι. Ήταν πολύ ωραία. Γιατί να μην γράψουν ένα ελληνικό έργο να κάνουμε. Με ελληνικά τραγούδια, όπως αυτό που είχατε κάνει στο Άλσος, που ήταν τόσο ωραίο. Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ όμορφο αυτό. Να φαίνεται η Ελλάδα. Ήταν μια ιδέα που είχα κάπου 12-13 χρόνια πριν, αλλά δεν είσαι ακούστη, αλλά τώρα γίνονται πράγματα. Α, που γίνονται όμως. Ναι. Ό,τι θέλουμε τελικά γίνεται. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ. Πάμε να συνεχίσουμε την βόλτα μας. Ναι, πάμε. Η λήψη είναι σίγουρα ένα καταφύγιο για καλοκαιρινές αποδράσεις. Φιλοδοξεί όμως να γίνει και ένα πραγματικό καταφύγιο για τη θαλάσσια ζωή. Μία διεθνής καινοτομία βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτό είναι η δημιουργία ενός θαλάσσιου χώρου φιλοξενίας και θεραπείας δελφινιών και άλλων θαλάσσιων θηλαστικών. Αναστασία, θέλω να σου πω ότι έχουμε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Και εγώ και η Μπέτη. Με αυτά που μας είπες και με τη δουλειά που κάνετε εδώ στους Λειψούς. Τι είναι το καταφύγιο της θαλάσσιας ζωής? Το καταφύγιο θαλάσσιας ζωής Αιγαίου είναι ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα, το οποίο θέλει να δώσει για πρώτη φορά στον κόσμο μία λύση σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα, στο πρόβλημα της αιχμαλωσίας των δελφινιών. Ετοιμάζεται να λειτουργήσει όταν ολοκληρωθεί ως κέντρο περίθαλψης για δελφίνια, χελώνες και φώκες, δεδομένου δεν έχουμε κατάλληλες υποδομές στην Ελλάδα. Και φυσικά το στοίχημα είναι να λειτουργήσει και ως το πρώτο καταφύγιο για δελφίνια που φεύγουν από την αιχμαλωσία, τα οποία δεν υπάρχουν που να πάνε. Δελφινάρια κλείσαν τον προηγούμενο μήνα στην Ολλανδία, κλείνουν στη Γαλλία. Δεν υπάρχουν δελφινάρια στον κόσμο και δεν ξέρουμε τώρα που ο κόσμος δεν θέλει πλέον, δεν θεωρεί διασκέδαση να βλέπει ένα αιχμάλωτο δελφίνι να κάνει άλματα εκβιασμένο για αυτό το φαγητό. Πρέπει να δημιουργήσουμε λύσεις. Τι ήταν αυτό που επί της ουσίας σας έφερε εδώ στους Λειψούς για να το κάνετε όλο αυτό? Ήταν ένας γόνιμος τόπος που θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτό το εγχείρημα και να έχουμε και την τοπική κοινωνία στο πλάι μας να συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα. Εδώ, τι είναι αυτή η ξένη που είδα? Η πολύ ξένη. Οι ξένοι, άλλοι είναι επιστήμονες, άλλοι είναι φοιτητές. Το αρχιπέλαγος παράλληλα με το καταφύγιο, ένα από τα πολλά που κάνει, είναι το Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας. Τα τελευταία 24 χρόνια έχουμε ήδη εκπαιδεύσει πάνω από 18.000 φοιτητές και νέους επιστήμονες από 42 χώρες, οι οποίοι έρχονται στους Λειψούς, στη Σάμο, στην Ικαρία, σε όλες μας τις βάσεις. Θα παραμείνουν 3 μήνες με ένα χρόνο. Θα κάνουν την έρευνα για το μάστερ και το διδακτορικό τους για να αποκτήσουν εμπειρία οι ίδιοι για επιστημονικές δημοσιεύσεις. Και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό που κάνουμε, να εμπνέουμε τη νέα γενιά θαλάσσιων επιστημόνων. Θέλεις να μας πεις και λίγο για τους υποβρύχιους κήπους? Αντί να στεναχωριόμαστε για το τι χάνουμε, ξεκινήσαμε να φυτεύουμε υποβρύχιους κήπους. Θέλει πολύ χρόνο, πολύ κόπο και όσο δύσκολο είναι να φροντίσει ένα κήπο στη στεριά, ακόμα περισσότερο είναι κάτω από το νερό που έχει και τα εισβολικά είδη και τα ψάρια που το βοσκούν, τα ρεύματα και πάρα πολλά άλλα. Και παράλληλα με τα ROV, τα υποβρύχιο εξοπλισμό, ο οποίος μας πηγαίνει όχι μόνο στα ρηχά αλλά και στα βαθιά νερά, το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος επικεντρώνεται στη μελέτη των κοραλιών. Τα κοράλια που συναντάμε μπορούν να φτάσουν για τα 7.000 χρόνια σε ηλικία. Έλα. Και τα θεωρώ ως το πιο καλά κρυμμένο μυστικό στην Ελλάδα. Κινδυνεύουμε να το χάσουμε πριν καν ανακαλύψουμε ότι υπάρχει. Δεν τα προστατεύουμε και η δράση μας έχει να κάνει να τα χαρτογραφήσουμε αλλά και να αναδείξουμε στις εθνικές αρχές μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη ότι είναι επίγον να τα προστατεύσουμε. Αναστασία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά. Και αφού μάθαμε τα πάντα για το νησί, ήταν η ώρα επιτέλους να δούμε και το μονοδέντρι. Μια μοναδική τοποθεσία με βράχια που δημιουργούν μικρούς απόμερους όρμους.
Εκεί έχει ριζώσει και αντιστέκεται στον αέρα και τη θάλασσα ένα και μόνο δέντρο. Στη σκιά του μας περιμένει ο Μανώλης. Είπες να συναντηθούμε στο μονοδέντρι. Όνομα και πράγμα. Ναι. Εντάξει, είναι απίστευτο. Ένα δεντράκι. Ένα δέντρο μόνο του πάνω στα βράχια. Και δεν έχει κανένα άλλο δέντρο τριγύρω. Είναι φοβερό. Και το απίστευτο είναι αν δείτε και που φτάνουν οι ρίζες. Ναι, ναι, τις βλέπουμε. Φτάνουν μέχρι κάτω, εδώ. Μανώλη, εσύ από πόσο χρονών ξεκίνησες να μαθαίνεις βιολί? Η πρώτη απόπειρα ήταν γύρω στα 10, ήμουνα 10 ετών. Πού είχε δάσκαλους λειψούς, που σου Δεν είχε δάσκαλους λειψούς, αυτό ήταν το πρόβλημα. Και τότε ο πατέρας μου ρώτησε ένα φίλο του που ήταν οργανοπαίχτης, έμενε σάμο εκείνος και με έστειλε σε μια δασκάλα στην Πάτμο, η οποία είναι Αγγλίδα και έχει παντρευτεί εκεί. Και εκεί πήγα και έκανα βιολί. Και πήγαινες στην Πάτμο για να κάνεις μάθημα και γυρνούσες? Πήγαινε, ερχόμουν. Έφευγα Παρασκευή μεσημέρι, μία ώρα να πάω, μία ώρα μάθημα και μία ώρα να γυρίσω πίσω. Και το έκανα 5 χρόνια αυτό. Δηλαδή, όταν κάποιος θέλει να κάνει ο κάτι. Στόχος είναι στόχος. Θα γίνει. Καράβια θα πάρει αεροπλάνο. Μανώλης ήταν τεταμένος για αυτό το πράγμα. Σήμερα πόσο εύκολο είναι ένα παιδί εδώ στους Λειψούς να μάθει μουσική, αν θέλει? Έχετε δασκάλους? Έρχονται κατά διαστήματα πιάνο, κιθάρα, ναι. Υπάρχει και μια φιλαρμονική. Από πού έρχονται, από την Πάτμο, από τη Σάμο? Από Αθήνα κυρίως. Από Αθήνα. Και διδάσκω κι εγώ. Έχω 3 μαθητές. Α, μπράβο. Και ποιος είναι ο αγαπημένος χορός εδώ? Η Σούστα. Έχετε κάποιο πολιτιστικό σύλλογο? Βεβαίως, υπάρχει ο σύλλογος Γνώστος. Ναι. Θα σας καλέσω να έρθετε να το δείτε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη. Να είστε καλά. Και εσύ, αγόρι. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί το νησί θέλει τη σούστα του. Έτσι. Κατάλαβες, δεν γίνεται διαφορετικά. Πελαγία, πώς αντέχετε μέσα σε αυτά τα ρούχα, χειμώνα. Καταλαβαίνω, καλοκαίρι, πώς γίνεται. Αντέχουμε γιατί μας αρέσει πολύ αυτό που κάνουμε. Mm-hmm. Το κάνουμε με αγάπη. Στα γλέντια μας όλοι χορεύουν, μικροί, μεγάλοι, συμμετέχουν. Απλά τώρα ιδρύσαμε και τον πολιτιστικό σύλλογο Γνώστος. Για να μπορούμε να μαθαίνουμε στα παιδιά μας ακόμα περισσότερους χορούς, να τους μοιήσουμε στην παράδοση και να συνεχιστεί αυτό το όμορφο πράγμα που πάντα υπήρχε εδώ. Έρχονται τα παιδιά δηλαδή. Έρχονται. Με χαρά έρχονται. Με χαρά, πολύ Μπράβο. Μεγάλη χαρά. Όλοι οι Λειψώτες έχουν το γλέντι και το χορό στο αίμα τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Εμείς για το χορό που μας χαρίσατε. Είστε υπέροχοι, πολύ. Να είστε καλά. Εμείς. Η
Ίσως τελικά αυτό να είναι το μυστικό. Να συντονίζεσαι με τη φύση και τα δώρα της. Να σέβεσαι ό,τι σε περιβάλλει και να φροντίζεις να το παραδώσεις καλύτερο από ό,τι το παρέλαβες. Να αγαπάς, να ζεις και να γλεντάς. Τα δώρα των Λειψών ήταν πραγματικά ανεκτίμητα. Με την Μπέτη Μαγκύρα έχουμε να ζήσουμε κι άλλες περιπέτειες στα Δωδεκάνησα. Ωστότε όμως, σας περιμένω αύριο για μια αποκαλυπτική βουτιά στο χθες και το σήμερα της καλή μου. Πάμε λοιπόν να ανακαλύψουμε την Κάλυμνο. Δημήτρη, βάστα γερά! Το νου σου, Δημήτρη! Αυτό που λέγαμε κατάρα του νησιού είναι πλέον η ευλογία. Η αναρρίξη έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην οικονομία του νησιού. Μπράβο, ρε Δημήτρη! Πω, πω. Τι όμορφα σπίτια είναι αυτά. Οι γενναίοι βουτυχτές του νησιού μας, οι σφουγγαράδες, έφερναν ένα θησαυρό πίσω στο νησί και πραγματικά υπήρχε μεγάλη ακμή στον τόπο.